Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Σήμερα ήρθα έτσι με ένα θέμα που ίσως αφορά όλες σας και πραγματικά αυτή τη στιγμή, αν υπάρχουν άντρες σε αυτό το βίντεο, πιστεύω πως δεν τους αφορά καθόλου. Αλλά παρόλα αυτά, θα σας μιλήσω σήμερα για ένα θέμα το οποίο πραγματικά μου άλλαξε την καθημερινότητα και τη ζωή και θα μιλήσω για την περίοδό μας στην ουσία, η οποία μας δυσκολεύει πάρα πολύ, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Έτσι αποφάσισα να πάρω αυτό το ρίσκο και να σας μιλήσω για κάτι που αγόρασα μέσα στην καραντίνα και πραγματικά ήτανε η καλύτερη αγορά που έχω κάνει, ίσως και στη ζωή μου. Το προτείνω σε όλους και σε όλες. Σε όλες. Κακό. Ναι. Σε όλες, ήθελα να πω. Είναι οι επαναχρησιμοποιούμενες σερβιέτες. Και αυτό με τις επαναχρησιμοποιούμενες σερβιέτες ξεκίνησε από ένα βίντεο που είδα της Κλέρης Δημοπούλου, η οποία ανέβασε 2 site, αν δεν κάνω λάθος, με αυτές τις σερβιέτες. Και λέω, κάτσε να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί δεν γνώριζα πραγματικά τίποτα και επειδή γενικά είναι μια δύσκολη φάση το καλοκαίρι, σερβιέτα, το πλαστικό, όλα αυτά και εμένα γενικά μου φέρνουν αλλεργίες και τέτοια, οπότε μπήκα να δω τι είναι. Επέλεξα στην τελική να αγοράσω ένα πακετάκι το οποίο είχε 5 διαφορετικά μεγέθη για να τις δοκιμάσω. Και τις δοκιμάζω και παθαίνω σοκ. Παιδιά, δεν μπορώ να σας περιγράψω το ότι είναι άοσμες, το ότι δεν νιώθεις αυτό το πράγμα που κολλάει πάνω σου, το ότι αναπνέει αυτό το πράγμα, το ότι είναι καθαρό. Δεν ξέρω τι άλλο να σας περιγράψω πραγματικά. Είναι πάρα πολύ όμορφες επίσης. Για παράδειγμα, έχουν σχηματάκια έτσι πάνω, τώρα εγώ τις έχω τυλιγμένες. Παρ' όλα αυτά μπορώ να σας ανοίξω μία να δείτε πως είναι. Αυτή είναι και η αγαπημένη μου, που είναι ανανάδες. Είναι έτσι ακριβώς. Αυτές τώρα πώς τις χρησιμοποιείς. Είναι τέλειο και το πώς τις χρησιμοποιείς. Λοιπόν, τις βάζεις κανονικά. Έχουν και τα φτερά τους εδώ πέρα για να πιάνουν καλά. Κουμπώνουν με κουμπάκια. Φτιάχνονται στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ναι, καλά ακούσατε. Περιέχουν υλικά μπαμπού, κάναβι και βαμβάκι. Αναπνέουνε. Και όταν τη χρησιμοποιήσεις και μετά, μπορείς να την κρατήσεις έτσι όπως είναι μέσα σε ένα σακουλάκι μέχρι να γεμίσεις όσες θέλεις εσύ να τελειώσει ο κύκλος σου στην ουσία και μετά να τις πλύνεις όλες μαζί, είτε μπορείς να τις πλένεις εννοείται τμηματικά. Τις βάζεις σε μια λεκάνη με κρύο νερό έτσι ώστε να φύγει το αίμα. Γενικά για να φύγει το αίμα όπως γνωρίζουμε όλοι θέλει κρύο παγωμένο νερό. Και τις έβαλα ας πούμε στη λεκάνη με το κρύο νερό και τις αφήνεις 8 με 24 ώρες. Και σε αυτές τις ώρες φεύγει όλο το αίμα. Συγγνώμη για την περιγραφή μου, αλλά πρέπει να σας εξηγήσω πώς ακριβώς γίνεται. Έπειτα, αφού τελειώσει όλο αυτό, ξεπλένεις τις σερβιέτες που έχεις αφήσει μέσα στη λεκάνη σου, μέχρι να σταματήσει να βγάζει χρώμα στην ουσία αίμα. Μετά από αυτό, τις βάζεις κανονικότατα στο πλυντήριό σου. Σε ένα μικρό πρόγραμμα, 40 με 60 βαθμούς γράφει μέσα και το site και βάζεις μόνο απορρυπαντικό, δεν πρέπει να βάλεις μαλακτικό γιατί αλλάζει στην ουσία η απορροφητικότητα της σερβιέτας σου. Και το πιο καλό παιδιά ποιο είναι? Καταρχάς δεν έχει σκουπίδια καθόλου και το δεύτερο καλύτερο είναι ότι κρατάνε 2 χρόνια. Με τους υπολογισμούς που έχω κάνει βγαίνει περίπου, εγώ τώρα αυτές τις αγόρασα και άλλες επιπλέον, περίπου μου βγήκαν στα 140 ευρώ και σε 2 χρόνια με τις κανονικές σερβιέτες πληρώνεις περίπου 260 ευρώ. Είναι πάρα πολλά λεφτά και είναι πολύ πιο κάτω οικονομικά σε σχέση με τις άλλες τις σερβιέτες, δηλαδή τις κανονικές που τις πετάς, και φυσικά βοηθάς το περιβάλλον, βοηθάς τον εαυτό σου. Και για μένα πραγματικά, επειδή ήθελα πάρα πολύ να το μοιραστώ μαζί σας, είναι η καλύτερη αγορά που έχω κάνει και την προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλες, πραγματικά. Εννοείται μπορείτε να μου γράψετε τις ερωτήσεις σας από κάτω. Το site που τις αγόρασα λέγεται Wasteless, όχι σκουπίδια με λίγα λόγια. Δεν είναι sponsor, απλά πραγματικά το προτείνω γιατί
η δουλειά τους είναι εξαιρετική. Θα σας τα βάλω εννοείται πληροφορίες από κάτω και αυτά. Αυτό το βίντεο έφτασε σε αυτό το τέλος. Ήθελα πραγματικά να το μοιραστώ μαζί σας και είπα ότι αυτή τη φορά δεν θα κάνω ένα βίντεο μακιγιάζ, γιατί θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζει αυτό ο κόσμος, όπως και εγώ το έμαθα από την Κλέρι και ενθουσιάστηκα. Αυτό το μακιγιάζ θα το βρείτε στο καλοκαιρινό μου look, το οποίο ανέβασα ακριβώς την προηγούμενη εβδομάδα, και αν σας ενδιαφέρει μπορείτε να πατήσετε για να το δείτε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like από κάτω, και αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Φιλάκια πολλά!